φίλοι, φίλες, καλό βράδυ. Είμαστε εδώ και απόψε. Όπως δεν λείψαμε, με εξαίρεση τον Αύγουστο, κανένα βράδυ από κοντά σας, από Δευτέρα ως Πέμπτη, 9 με 10. Αποκωδικοποιούμε τα βαθύτερα μηνύματα των εξελίξεων, της επικαιρότητας, όλα αυτά τα γεγονότα που μας βομβαρδίζουν και μας περικυκλώνουν από όλες τις πλευρές και μας θαμπώνουν πολλές φορές την κρίση και την αξιολογική ικανότητα. Εμείς κοιτάμε να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα και κυρίως να ξετρυπώνουμε την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την ειδησιογραφία, γιατί θέλουμε να σπάσουμε και το κάνουμε τα στεγανά και τα στερεότυπα της καθημερινής δημοσιογραφικής ενημέρωσης και να ξεκλειδώσουμε την αλήθεια που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Κατά το κοινό λεγόμενο βγάζουμε στη φόρα όλα όσα σας κρύβουν, δεν θέλουν να σας πούν ή δεν ξέρουν να σας πούν οι άλλοι. Λοιπόν, εδώ καταθέτουμε δεκαετίες δημοσιογραφικής εμπειρίας αλλά και δεκαετίες σπουδών και επιστημονικής γνώσης. Σας καλωσορίζω και απόψε κοντά μας. Έχουμε να σας πούμε σημαντικά πράγματα με σημαντικούς καλεσμένους. Θα ακούσετε πράγματα που δεν γνωρίζετε και δεν γνωρίζετε γιατί δεν τα μεταδίδουν τα ελληνικά κανάλια για το παρασκήνιο της προεκλογικής μάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μου πείτε, είναι μακριά η Ουάσιγκτον, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι πολλά θα κρυθούν για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, για την ειρήνη στην περιοχή μας, για τις ισορροπίες που αφορούν την Ελλάδα, στρατιωτικές, πολιτικές, γεωστρατηγικές, στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, από το αν θα εκλεγεί ο Τραμπ στις 2 Νοεμβρίου ή ο Μπάιντεν. Θα έχω κοντά μου σε λίγο τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στην έδρα Κωνσταντίνος Καραμαλής στο Πανεπιστήμιο Τάφτς της Βοστόνης, για να μας δώσει το στίγμα και των εξελίξεων στην Αμερική, των βαθύτερων εξελίξεων που αφορούν αμέσως ή εμέσως και την Ελλάδα και βεβαίως το στίγμα των εξελίξεων στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, κυρίως σε ό,τι αφορά ένα παρασκήνιο στο οποίο δραστηριοποιούνται έντονα οι φίλοι μας, οι Γερμανοί, για να μας καθίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι θέλει το Βερολίνο, στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, ο μήνας προχωρεί. Μπήκαμε σε ένα δύσκολο φθινόπωρο, κακά τα ψέματα. Σε λίγες μέρες θα ανοίξουν τα σχολιά. Οι γονείς έχουν σφιγμένο στο μάχη. Αλλά νομίζω ότι αν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αντισηπτικά, μάσκες, να συνηθίσουμε τα παιδιά στο απαραίτητο, στον απαραίτητο χαρακτήρα της μάσκας και στον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα την φοράνε και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί για να πάρουν αναπνοές, στα διαλύματα θα την τοποθετούν σε ένα σακουλάκι ώστε να μην έρχεται η εξωτερική επιφάνεια της μάσκας που πιθανόν μαζεύει τα μικρόβια σε επαφή με την εσωτερική που ακουμπάει στο προσωπάκι του παιδιού. Φίλοι και φίλες, μην λυπηθείτε το χρόνο σας για να εκπαιδεύσετε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν. Να τα εκπαιδεύσετε με τρόπο σχολαστικό, ναι, σχολαστικό, επίμονο και ταυτόχρονα τρυφερό σε αυτή τη νέα κουλτούρα της εποχής του κορονοϊού, την κουλτούρα της καθημερινότητας προς το σχολείο, εντός του σχολείου, στο διάλειμμα και εκτός του σχολείου όταν τελειώνουν οι ώρες της μάθησης. Λοιπόν, τα γεγονότα τρέχουν. Θα πάμε με τη βοήθεια του europos.gr που κάνει πρωταθλητισμό στην ενημέρωση και όπως σας είπα σπάει την κατεστημένη ροή των ειδήσεων και της ειδησιογραφίας στη χώρα, βγάζοντας στον αέρα όλα όσα δεν τολμούν να γράψουν οι άλλοι. europos.gr και απόψε μπείτε μέσα να διαβάσετε τις κυριότερες ειδήσεις, αυτά που υπάρχουν στο καρουσέλ, αυτά που υπάρχουν στην αρθρογραφία και να μάθετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν όλους. Πάμε στην πρώτη είδηση. Πάμε στην πρώτη καρτέλα. Στο πρώτο θέμα, 274 οι νεκροί από κορονοϊό στη χώρα μας. Κατέληξε μια γυναίκα 69 ετών στο νοσοκομείο αναφορά σωτηρία. Κυρίες και κύριοι, ο αριθμός των νεκρών αυξάνει από μέρα σε μέρα. Δεν είναι λίγοι οι νεκροί μας.
μπορεί να είναι μικρότερος αριθμός από άλλες χώρες. Αλλά δεν είναι λίγοι οι νεκροί μας. Και η οδύνη είναι μεγάλη για όποιον χάνεται, ανεξάρτητα με το αν είχε υποκείμενο νόσημα ή όχι, και επιτέλους να σταματήσει αυτή η ανοησία. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Δεν μπορεί οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, δεν μπορεί οι άνθρωποι που έχουν υπέρταση, πίεση, χοληστερίνη, αλλεργικό άσμα, να θεωρείται φυσιολογικό, ακούστε, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι είναι κοντά στο ενδεχόμενο του θανάτου. Είναι ντροπή για όλους μας. Ντροπή. Δικαίωμα στη ζωή έχουν και οι παχύσαρκοι. Αναφέρεται το δικαίωμα στη ζωή και επιβεβλημένο έχουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Ναι, να φτάσουν τα 100. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να παίζει με τη ζωή τους. Και βεβαίως δεν μπορεί να νοείται ως υποκείμενο νόσημα και να δικαιολογεί τον θάνατο. Ποιο? Η υπέρταση, η πίεση, η αρτηριακή, το σάγχαρο, ο διαβήτης, η χοληστερίνη, το αλλεργικό άσμα. Για το όνομα του Θεού, σε αυτή την Ελλάδα θέλουμε να ζούμε? Σε αυτή την Ευρώπη θέλουμε να ζούμε? Στην Ευρώπη που υπηρετεί τη θεωρία της ευγονικής, του χιτλερισμού και του ναζισμού, του Μεσοπολέμου? Λοιπόν, είναι ψηλός ο αριθμός. Ψηλός ο αριθμός, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός ο αριθμός. Και ο αριθμός των κρουσμάτων σήμερα είναι και αυτός ψηλός. Πρέπει να λάβουμε όλοι τα μέτρα μας. Πρέπει η πολιτεία να σταθεί στο ύψος της για να μπορέσουμε να περάσουμε τη δύσκολη δοκιμασία του φθινοπόρου που ξεκίνησε ήδη και να βγούμε νικητές από την καινούργια χρονιά. Έχουμε μπροστά μας 4 δύσκολους μήνες. Μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα όπως το κερδίσαμε την πρώτη περίοδο της καραντίνας. Ας επιδείξουμε την ατομική υπευθυνότητα που χρειάζεται και οι αρμόδιοι κρατικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ας αφήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια και ας ασχοληθούν με θέματα ουσίας, δηλαδή με θέματα προστασίας αποτελεσματικής της δημόσιας υγείας. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Σεισμός στη Μύκονο. Αυτό είναι μια φωτογραφία από τα πάρτι στα beach bars της Μυκόνου. Σεισμός στη Μύκονο από τα κρούσματα σε 2 από τα πιο διάσημα παγκοσμίως beach bars του νησιού. Έχουμε λοιπόν κρούσματα στο beach bar Νάμος, στην Ψαρού. Νομίζω από εκεί είναι η φωτογραφία, ή κάνω λάθος? Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Έχουμε λοιπόν κρούσματα κορονοϊού στο Νάμος, το οποίο έκλεισε. Ένα bar το οποίο, beach bar το οποίο συγκεντρώνει το Διεθνές Jet Set και στο οποίο οι λογαριασμοί που γράφουν οι θαμώνες ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, εντοπίστηκαν κρούσματα και στους εργαζομένους. Αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει εκεί. Έχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και ακόμη χειρότερα στο Σκορπιός, τον Άμος είναι στην Ψαρού, το Σκορπιός είναι στην Παράγκα, στην Αγία Άννα, σε μια άλλη θαυμάσια παραλία της Μυκόνου. Μιλάμε για μπαρ τα οποία το χρόνο κάνουν τζίρο, τον καλό καιρό δηλαδή, πέρσι και πρόπερσι, 50, 60, 70 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Ακούσατε τι σας λέω? 60, 70, 80 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Τώρα πόσα δηλώνονται και πόσα δεν δηλώνονται, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο για να σας πω. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι στο Beach Bar Σκορπιός, στην Παράγκα, στην Αγία Άννα, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Και τα δύο έκλεισαν. Ούτως ή άλλως η χοντρή περίοδος της τουριστικής σεζόν έχει περάσει για το νησί και έχει αρχίσει η ιχνηλάτηση από στελέχη του ΕΟΔΗ. Τι να βρει κανείς, πού να πάει το μυαλό του, πού να ψάξει και πού να μην ψάξει. Εκεί έγιναν μαλλιά κουβάρια στα πάρτι που άρχισαν πριν τη δύση του ηλίου. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Europos.gr. Ο κορονοϊός στερίζει τα γυροκομεία, 18 νέα κρούσματα σε οίκο ευγυρία στο Μαρούσι. Μετά το Μοσχάτο, το Μαρούσι. Έχει προηγηθεί το ασβεστοχώρι, όπου οι νεκροί γέροντες και γερόντισσες ξεπέρασαν τους 20. Έχει προηγηθεί και το Μακελιό στον Εύωσμο, σε άλλο γυροκομείο. Κυρίες και κύριοι, το είπαμε,
η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, συμπαθέστατη και με ένα πολύ αξιόλογο βιογραφικό, άργησε πολύ να παρέμβει και να διατάξει να γίνουν μέτρα, να ληφθούν μέτρα κατά του κορονοϊού με τη διενέργεια τεστ σε όλο το προσωπικό που γύριζε από τις διακοπές και τις άδειες. Το αποτέλεσμα γίνεται μακελιό με τους γέροντες και τις γερόνισσες. Δεν είναι μακριά αυτά τα κρούσματα από μας. Είναι πολύ κοντά. Πρώτον, όλοι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτή την ηλικία. Δεύτερον, ανάμεσά τους είναι αγαπημένα πρόσωπα, παππούδες, γιαγιάδες, μανάδες, πατεράδες, συγγενείς μας. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να πεθαίνουν μακριά από τους δικούς τους? Έχουν να δουν τους δικούς τους από την εποχή της έναρξης της καραντίνας του Μαρτίου και τώρα πέθαναν μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους? Για το όνομα του Θεού, δεν αξίζει τέτοια τύχη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα. Για το όνομα του Θεού, τους αξίζει ασφάλεια, αξιοπρέπεια και μακροζωία. Αυτοί έχτισαν την Ελλάδα με εισφορές, με μεροκάματα, προσφέροντας, εργαζόμενοι, φτιάχνοντας οικογένειες, σπουδάζοντας παιδιά. Και τώρα το σύστημα τους πετάει απ' έξω και αδιαφορεί. Κυρία Μιχαηλίδου, ή προχωρήστε ταχύτατα τους ελέγχους ή σηκωθείτε και φύγετε. Κύριε Μητσοτάκη, πάρτε και κανένα κεφάλι στην κυβέρνηση. Ας είναι και το ωραίο κεφάλι της κυρίας Μιχαηλίδου. Για το όνομα του Θεού, μιλάμε για πολιτική απομάκρυνση και όχι για άγρια πράγματα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτός είναι ο Πολύς Λάμδα Ύψιλον Φουάτο Κτάι. Είναι ο αντιπρόεδρος του Ερντογάν. Προσπαθεί να ξεπεράσει τον πρόεδρό του σε παραλήρημα κατά της Ελλάδος. Τερμάτισε τον Γκάζι και πάλι, γιατί τις τελευταίες μέρες μας έχει συνηθίσει σε αντίστοιχες τοποθετήσεις που θυμίζουν πολιτική παράκρουση. Παρανόμως δόθηκαν στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα. Το είπε και ο Μπαχτσελή πριν από λίγο καιρό. Πρέπει να το ξαναδούμε, λέει, πρέπει να τα ξαναπάρουμε πίσω. Αυτή είναι η Τουρκία, η οποία είναι συνομιλητής της σημερινής Ευρώπης. Αυτή είναι η Τουρκία που θέλει να λέγεται σύγχρονη, μοντέρνα χώρα, η οποία συνομιλεί με ολόκληρο τον κόσμο, παριστάνει την περιφερειακή υπερδύναμη και υποτίθεται ότι υπερασπίζεται τις ανθρωπιστικές αξίες και κατηγορεί την Ελλάδα, γιατί καταπατάει, λέει η Ελλάδα, τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Ποιος η Τουρκία που θέλει να πάρει τα Δωδεκάνησα με πόλεμο? Αυτό είπε ο Οκτάι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Europos.gr, πάμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, ο τουρκικός τύπος και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης βγάζουν τους λαγούς του Ερντογάν στο προσκήνιο, οι οποίοι κάνουν τις εξής απίστευτες δηλώσεις. Μπείτε μέσα να δείτε εκτενές ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ που συμπυκνώνει όλη τη σχετική ειδησιογραφία. Europos.gr. Η Ελλάδα έχει 48 ώρες να αφοπλίσει 16 νησιά, αλλιώς θα τα πάρουμε, διατυμπανίζει Τούρκος Ναύαρχος εν αποστρατεία που έχει στενή σχέση με το προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη κάρτα. Επικοινωνία του Νίκου Παναγιωτόπουλου με τη Γαλλίδα συναδελφό του Φλωρένς Παρλή. Είναι η κυρία που βλέπετε στη φωτογραφία. Επιτέλους προχωρεί η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία. Φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε μετά από συνομιλίες με τη γαλλική πλευρά. Προφανώς οι αποφάσεις ελήφθησαν σε επίπεδο Μητσοτάκη Μακρόν να προμηθευτούμε μία ή δύο μοίρες μαχητικών γαλλικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ, τελευταίας τεχνολογίας. Γίνεται συζήτηση για τις φρεγάτες Μπελαγά, οι οποίες το βασικότερο που πρέπει να προσέξουμε είναι οι πύραυλοι Σκάλπ Ναβάλ που φέρουν επάνω. Έχουν 1000 χιλιόμετρα βεληνεκές. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα από το Αιγαίο μπορεί να απειλήσει ακόμη και την Άγκυρα. Θα μου πείτε, στόχος μας είναι να κάψουμε την Άγκυρα? Όχι. Στόχος μας είναι να κατοχυρώσουμε την ειρήνη. Αλλά αν ο Ερντογάν δεν αισθάνεται ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να του καταφέρει συντριπτικά χτυπήματα στην καρδιά, στο μαλακό υπογάστριο του τουρκικού κράτους και καθεστώτος, τότε θα μας χτυπήσει πρώτος. Αν αισθάνεται ότι η αποτρεπτική δύναμη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων αυξάνεται και θα του κάνει ζημιά, τότε θα κάνει ένα βήμα πίσω
και θα κατοχυρώσουμε την ειρήνη και την ηρεμία στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ραγδαίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν το δικαίωμα, έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ στο europos.gr, μπείτε μέσα να το διαβάσετε, το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται τους υδρογονάνθρακες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την μερική άρση του εμπάργκο όπλων, το οποίο είχε επιβληθεί εδώ και αρκετά χρόνια εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα μηνύματα προς την Τουρκία είναι σαφή και είμαι βέβαιος ότι ο Ερντογάν, παρά τις παρακρούσεις, τις πολιτικές, τις οποίες παρασύρεται από μέρα σε μέρα και παρά την δρυμύτατη ρητορική του σε βάρος της Ελλάδος, παίρνει το μήνυμα και ξέρει να διαβάζει τα μηνύματα που του έρχονται από όλες τις πλευρές αυτή την δύσκολη περίοδο στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει την κύρια θεματολογία του europos.gr που συμπυκνώνει, φίλοι και φίλες, τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που αφορούν τα μεγάλα θέματα, πώς είναι ο κορονοϊός, πώς είναι η δημόσια υγεία στην Ελλάδα, πώς είναι τα προβλήματα της κοινωνίας μας και κυρίως τα εθνικά μας θέματα. Μπορούμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Tufts της Μασακουσέτης, στην έδρα Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, πρώην υπουργό, καλό συνάδελφο και φίλο, παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις στην Αμερική αλλά και τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Να ξεκινήσουμε λίγο από την Αμερική, κύριε Αρβανιτόπουλε. Ευχαριστώ, μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη για το ποιος θα κόψει το νήμα, ο Τραμπ ή ο Μπάιντεν πρώτος? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη 60 μέρες, περίπου 60 μέρες. Λέτε ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν ακόμη. Εκλογές. Πολλά μπορούν να αλλάξουν, γιατί βλέπουμε ότι η Αμερική είναι αντιμέτωπη με μια πολλαπλή κρίση. Την κρίση της πανδημίας, την οικονομική κρίση που είναι συνέπεια της πανδημίας και την κρίση των κοινωνικών αυτών αναταραχών που βλέπουμε σε όλη την Αμερική. Είναι βαθιά διχασμένη η Αμερικανική κοινωνία, έτσι δεν είναι? Είναι βαθιά διχασμένη η Αμερικανική κοινωνία και σε αυτό, αν θέλετε, συμβάλλει και ο σημερινός πρόεδρος, ο οποίος ουσιαστικά πολιτεύεται με ρητορική αλλά και πολιτική διχαστική, θεωρώντας ότι έτσι μπορεί να ενώνει μια ομάδα, έτσι μεγάλη ομάδα κοινωνική, και να τους μετατρέπει σε οπαδούς, να έχει δηλαδή μια συμπαγή κοινωνική ομάδα η οποία τον ακολουθεί παντού και αυτή, αν θέλετε, να δίνει το μήνυμα και έτσι να πολλαπλασιάζει τη δύναμή του. Προσπαθεί να απολώσει την κοινωνία για να συσπυρώσει τους οπαδούς του. Είναι έτσι, κύριε Αρβανιτόπουλο? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Συσπυρώνει τους οπαδούς του από τη μια πλευρά. Από την άλλη, θεωρεί ότι η Λευκή Αμερική είναι αυτή που τον ακολουθεί. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι κυρίως χαμηλότερων στρωμάτων χαμηλότερων εισοδημάτων, ο πιο λαϊκός λευκός μέσος, ναι, Αμερικανός. Ακριβώς, που έχει, αν θέλετε, πληγεί από την παγκοσμιοποίηση, από την τεχνολογική επανάσταση, δεν έχει τις δεξιότητες να ακολουθήσει σε μια παγκοσμιοποιημένη και ψηφιοποιημένη οικονομία. Είναι οι πολίτες της ενδοχώρας της Αμερικής που έχουν πληγεί από την κατάρρευση, αν θέλετε, και του κατασκευαστικού τομέα αλλά και παραδοσιακών βιομηχανιών όπως ο Χάλιβας, ο άνθρακας και το καθεξής. Τα αυτοκίνητα βεβαίως έχουν, και εδώ ο Τραμπ ουσιαστικά απευθύνεται σε αυτούς με δύο ή τρεις πολιτικές. Η μία είναι μια οικονομική προστατευτική πολιτική η οποία ουσιαστικά μεταφράζεται σε μια πολιτική δασμών απέναντι στους ανταγωνιστές όπως η Ευρώπη και η Κίνα. Η δεύτερη είναι με μια πολιτική, σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό, γιατί λέει ουσιαστικά το αφήγημά του προς αυτά τα κοινωνικά στρώματα είναι ότι δεν φτάνει που το μεγάλο κεφάλαιο πήγε να βρει φτηνά εργατικά και έστησε τα εργοστάσια του εκτός Αμερικής, αλλά ό,τι απέμεινε
ουσιαστικά οι δουλειές που απέμειναν. Ότι έρχονται οι μετανάστες και σας παίρνουν τις δουλειές. Έρχονται οι μετανάστες και σας κλέβουν τις δουλειές. Ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, να δούμε λίγο την συνάρτηση του αποτελέσματος στις αμερικανικές εκλογές με τις εξελίξεις στις σχέσεις ναι. Ελλάδος-Τουρκίας. Αν βγει ο Τραμπ, τι πρέπει να περιμένουμε. Αν βγει ο Μπάιντεν, τι πρέπει να περιμένουμε. Ευχαριστώ να το συζητήσουμε αυτό. Μία πρόταση, αν μου επιτρέπετε, για να δούμε πού στεκόμαστε σήμερα, για να έχουν και οι πολίτες έτσι μια καθαρή. Δεν χωρά αμφιβολία ότι έχει υποστεί μεγάλη φθορά η προεδρία του. Γιατί σε όλα αυτά, στην τριπλή κρίση που προαναφέραμε, να προσθέσουμε και την διαδικασία της καθαίρεσης και το γεγονός ότι και το παλιό ιερατείο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχει ταχθεί εναντίον του. Εναντίον του. Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι σήμερα έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος ακολουθεί αυτή την πολιτική που βλέπουμε, και από την άλλη μεριά τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν χαράξει μια πολιτική που έχει δύο σκέλη, μια καμπάνια προεκλογική, μια προεκλογική στρατηγική με δύο σκέλη, με δύο άξονες. Ο πρώτος είναι ότι προσπαθούν να μετατρέψουν την επικείμενη προεδρική εκλογή σε δημοψήφισμα για την προεδρία Τραμπ. Και γιατί εκεί θεωρούν ότι έχουν πολύ υλικό εναντίον του Τραμπ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν κάνουν μια προτασιακή καμπάνια, ακριβώς γιατί θέλουν να προσελκύσουν τα υγιή στρώματα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Κάνουν μια συναισθηματική καμπάνια όσον αφορά το πρόσωπο του Biden και αυτό το οποίο ουσιαστικά προτείνουν στον κόσμο. Δηλαδή ο Biden τι λέει στην αμερικανική κοινωνία, ότι μετά από αυτήν την καταστροφή που έφερε η προεδρία Τραμπ, εγώ έρχομαι να επουλώσω και να ενώσω την Αμερική. Και να ενώσω τους Αμερικανούς. Ακριβώς. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Να είστε, ξέρετε κύριε Μαγετόπουλε, μπορεί να δούμε ακόμη και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια να μην διεξαχθεί και debate στην Αμερική. Σοβαρά. Ναι. Και γιατί? Μας προειδέασε η πρόεδρος του Κογκρέσου, η Νάνση Πελόση, η πρόεδρος του Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία, του Κογκρέσου, η οποία είπε τι, ότι πώς να κάνεις και γιατί να κάνεις debate με τον Τραμπ, όταν ουσιαστικά πρώτα απ' όλα όσα λέει δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, παραποιεί τα γεγονότα, παραποιεί την πραγματικότητα. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι η Πελόση έδρασε ως λαγός, προειδεάζοντας την αμερικανική κοινωνία την κοινή γνώμη ότι δεν οι δημοκρατικοί θα προσπαθήσουν να φύγουν, ακριβώς διότι δεν θέλουν να πάθουν αυτά τα οποία επιφυλάσσει στους αντιπάλους του ο Τραμπ, ο οποίος είναι με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και με, αν θέλετε, έναν αντισυμβατικό λόγο μπορεί να κάνει ζημιά στον Biden. Δεν θα εκπλαγώ εάν δεν υπάρξει debate προεκλογικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα να συναρτήσουμε το ενδεχόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή μία πιθανότητα βγαίνει ο Τραμπ, μία πιθανότητα βγαίνει ο Biden, με τις συνέπειες ναι. στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία διχοστασία στην Αμερική, στην αμερικανική πολιτική σκηνή όσον αφορά την Τουρκία. Να πιάσουμε καταρχήν την Τουρκία. Διότι το σοβαρό κατεστημένο της εξωτερικής πολιτικής, και εννοώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Πενταγώνου αλλά και του State Department, αντιλαμβάνονται ότι εδώ και χρόνια η Τουρκία απομακρύνεται από τη Δύση. Όμως την ίδια στιγμή δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία εντελώς από την Δύση και πάντως να μην τη χάσουν στη βάρδιά τους. Γι' αυτό βλέπετε ότι κάνουν κάθε προσπάθεια ούτως ώστε σε κάποιο βαθμό, όχι όπως στο παρελθόν, γιατί το αφήγημα που είχαν στο παρελθόν ότι η Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει ως κράτος κλειδί, ένα κοσμικό δημοκρατικό καθεστώς, κοσμικό δημοκρατικό κράτος στην Ισλαμική Μεσανατολή, αυτό πνέει τα αλήθεια, αυτό τελείως. Έχει καταρρεύσει. Αλλά τουλάχιστον θέλουν να την κρατήσουν σε τροχιά γύρω από τη Δύση. Καταλαβαίνουν όμως ότι ολοένα και περισσότερο χάνουν την Τουρκία. Και καταλαβαίνουν επίσης ότι αυτό δεν είναι, θέλετε, θέμα μόνο Ερντοάν. Δεν, ναι. είναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή απαραίτητα εάν αποχωρήσει από την εξουσία με το πλήρωμα του χρόνου Ερντοάν. Νομίζω διαβάζουν σωστά ότι ο Ερντοάν έχει φέρει μια σοβαρή κοινωνική, οικονομική και πολιτική μετεξέλιξη στην Τουρκία. Ένα μετασχηματισμό. Ναι. Συνεπώς δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Καταλαβαίνουν όμως ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντοάν είναι ένας αποσυνάγωγος. Δηλαδή δεν ακούει τα κελεύσματα και δεν, αν θέλετε, δεν
δεν εξαρτάται και από τη Δύση όσο στο παρελθόν. Συνεπώς, αυτό αφορά το κατεστημένο. Ο Λευκός Οίκος υπό την Προεδρία Τραμπ είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ βλέπουμε ότι ο Τραμπ έχει κατευνάσει τον Ερντοάν σε μια σειρά από ζητήματα. Τον κατέβνασε στο Συριακό που η Αμερική ουσιαστικά απόλεσε τους Κούρδους που είχαν σηκώσει όλον τον αγώνα εναντίον του ISIS. Τους καλύτερους συμμάχους της στην περιοχή. Ακριβώς. Αυτό που λέγανε οι Αμερικανοί στρατηγοί, boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος. Στο έδαφος. Είχαν βγάλει όλη τη βρώμικη δουλειά για τις ΗΠΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο συμβολισμός ήταν ότι η Αμερική δεν προστατεύει τους εταίρους και τους συμμάχους της, ότι δεν έχει αξιοπιστία. Ήταν μεγάλο το πλήγμα για το γόητο της Αμερικής. Αυτή η παλινοδία, αν θέλετε. Μπορείτε να μου πείτε κάτι, ξέρετε, που, για το οποίο αναρωτιούνται πολλοί στην Ελλάδα. Ποιο είναι το κλειδί αυτής της επιρροής που φαίνεται ότι ασκεί σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων ο Ερντογάν στον Τραμπ? Μάλιστα, ο πρώην σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Μπόλτον, σε αυτό το περιώνυμο βιβλίο του, το οποίο βγήκε ο Τραμπ και το χαρακτήρισε το βιβλίο ενός προδότη, έτσι είπε. Έτσι. Λοιπόν, λέει ότι την ώρα που ο Τραμπ ξεκουράζεται και παίζει γκολφ στο ράντσο του, πολλές φορές τον διακόπτει τηλεφωνικά ο Ερντογάν και ο Τραμπ αφήνει τον μπαστούνι του γκολφ και κάθεται και συνομιλεί μαζί του. Λοιπόν, αυτό κάτι σημαίνει. Μιλάμε για μια επιρροή ψυχολογικής φύσεως? Μιλάμε για μια επιρροή που κρύβει, όπως ο Μπόλτον υπενήσεται, προσωπικές οικονομικές συναλλαγές και business? Τι είναι ακριβώς? Το κλειδί ποιο είναι? Καταρχήν δεν το υπενήσεται μόνο ο Μπόλτον. Ακριβώς. Το λένε τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και σοβαρά έντυπα, όπως η New York Times, η Washington Post κτλ. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι κατευνάζει τον Ερντοάν σε μια σειρά, όχι μόνο στο Συριακό και στο Λιβικό και στην αγορά των ρωσικών οπλικών συστημάτων και ούτω καθεξής. Φαίνεται λοιπόν, και θα σας πω και κάτι, τις προάλλες ο πρόεδρος Τραμπ καθαίρεσε ουσιαστικά τον Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, ο οποίος έκανε διεξήγαγε έρευνα για το σκάνδαλο του ιού Ερντοάν. Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια σκανδαλώδης εύνοια, εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα, από τον πρόεδρο Τραμπ προς το πρόσωπο του Ερντοάν, και αυτό νομίζω ότι δρά ως αντίβαρο αυτή τη στιγμή στις διαθέσεις του σοβαρού πολιτικού κατεστημένου διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής. Ήταν το σκάνδαλο αυτό με τον Τουρκο-Ιρανό επιχειρηματία και την περίφημη Halk Bank, ακριβώς, η οποία ξέπλαινε την εποχή του εμπάργκο κατά του Ιράν, ξέπλαινε χρήματα Ιρανών μεγαλοεπιχειρηματιών και τα περνούσε στο εξωτερικό. Ακριβώς. Επομένως λοιπόν, εδώ έχουμε μια διαπροσωπική σχέση η οποία, ξέρετε, οι κινήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, το πώς θα συμπεριφερθεί σε μια περίοδο κρίσης, για παράδειγμα, στα ελληνοτουρκικά, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, ξέρουμε τις παρεμβάσεις Τζόνσον το 1964 και ούτω καθεξής. Ξέρουμε το κενό εξουσίας που κατά τη διάρκεια του Κυπριακού το 1974, γιατί τότε η Αμερικανική Προεδρική, ο Νίξον, ήταν απορροφημένος από την δίνη του Watergate. Ακριβώς, του Watergate. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η πολιτική που κάνει ο Λευκός Οίκος απέναντι τον Ερντοάν. Τώρα, ο Biden. Ναι. Εάν ο Biden εκλεγεί, η κοινή λογική λέει ότι τουλάχιστον αυτή η σκανδαλώδης εύνοια θα σταματήσει να υπάρχει. Ο Biden κατά καιρούς έχει εκφραστεί θετικά για ελληνικές θέσεις. Αυτό δεν θα το έπαιρνα τις μετρητής, υπό την έννοια ότι ξέρουμε ότι κάθε Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά θα πάψει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, αυτή η σκανδαλώδης εύνοια που δείχνει ο Τραμπ προς τον Ερντοάν. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πάρουμε μια αναπνοή, να πάμε σε ένα διάλειμμα για να μην ανησυχεί ο σκηνοθέτης μου και μετά να ασχοληθούμε μόνο με τις τρέχουσες εξελίξεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και να μου διατυπώσετε τις προβλέψεις σας
για το τι θα συμβεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Είναι σαφές, κύριε Αρβανιτόπουλε, ότι οι Γερμανοί και όχι μόνο οι Γερμανοί μας πρόχνουν σε έναν διάλογο με την Τουρκία, τον οποίο η Τουρκία διάλογο εννοεί σαν μια διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης, στην οποία θα βάλει πάνω στο τραπέζι υπό την πίεση εκβιασμών και απειλών θέματα διεκδίκησης σε βάρος της Ελλάδος, στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Να δούμε λοιπόν ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και τι θα γίνει επί του πεδίου τις αμέσως επόμενες μέρες και εβδομάδες. Σε λίγο η απάντηση από τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε για τα ελληνοτουρκικά. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει. Ξέρω ότι μετά τον κορονοϊό είναι το θέμα το οποίο συζητείται σε κάθε τραπέζι ελληνικής οικογένειας και δικαιολογημένα, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να τερματίσει τον Γκάζι τις αμέσως επόμενες μέρες ή και τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Η Ελλάδα του έχει γίνει αιμονή. Πρέπει να σας πω ότι έχω εικόνα, συνομιλώ με πάρα πολύ κόσμο από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, από τη Μικρασία. Συνομιλώ με δημοσιογράφους, φιλοκυβερνητικούς, αντικυβερνητικούς, όσοι έχουν καταφέρει και έχουν επιβιώσει και είναι ελάχιστοι. Συνομιλώ με πρώην υπουργούς και πρώην υπουργούς αμήνης της Τουρκίας. Συνομιλώ με πολιτικά πρόσωπα, συνομιλώ με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Αυτοί εκφράζουν ένα μοσαϊκό απόψεων. Άλλοι συμπαθούν τον Ερντογάν και άλλοι τον αντιπαθούν. Πρέπει να σας πω ότι όλοι συμφωνούν πως τον τελευταίο καιρό έχει εστιάσει την προσοχή του στον παράγοντα που λέγεται Ελλάδα. Γιατί θεωρεί ότι η επικυριαρχία της Τουρκίας και η επιβεβαίωση της ανάδειξής της σε παγκόσμια δύναμη περνάει μέσα από την επικυριαρχία του στο ζωτικό στρατηγικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Νότιας Ευρώπης και Βαλκανικής. Εκεί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κράτος που δεν είναι ούτε Συρία ούτε Ιράκ, είναι η Ελλάδα. Με σύγχρονες και αποφασισμένες ένοπλες δυνάμεις. Και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία παρά τα κουσούρια μας. Λοιπόν, ο Ερντογάν θέλει να γίνει επικυρίαρχος στην περιοχή, πατώντας πάνω στην Ελλάδα. Έχετε αυτή την αίσθηση, κύριε Αρβανιτόπουλε, ότι πλέον η Ελλάδα του έχει γίνει γεωστρατηγική αιμονή? Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν θεωρώ ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες υπό την έννοια ότι η πρόκληση, παύλα, απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι η σοβαρότερη από το 1974 και μετά, από τη μεταπολίτευση και μετά. Και αυτό ακριβώς γιατί, όπως σωστά είπατε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η προβολή ηγεμονικών αξιώσεων από την πλευρά της Τουρκίας. Και βλέπουμε ότι ο Ερντογάν ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τις διεθνείς ανακατατάξεις, εκμεταλλεύεται την υποχώρηση της διεθνούς δικαιοταξίας και του διεθνούς δικαίου. Και το κενό που αφήνει και η απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την ευρύτερη περιφερειακή ζώνη. Ακριβώς. Νομίζω ότι διαβάζει το διεθνές σύστημα και βλέπει ότι πάμε σε ένα περιβάλλον μεγάλων δυνάμεων. Και έτσι θεωρεί ότι δεν επηρεάζεται από, ούτε περιορίζεται από το περιβάλλον του ψυχρού πολέμου ή το μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον της Αμερικανικής κυριαρχίας. Εδώ πάμε σε ένα περιβάλλον μεγάλων δυνάμεων, από τις οποίες η Τουρκία θεωρεί ότι μπορεί να κορφολογεί, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, κάνοντας συμμαχίες ad hoc με τη μία την άλλη μεγάλη δύναμη, ανάλογα με τα συμφέροντά της, με τη Ρωσία για να παίρνει τα οπλικά συστήματα. Ακριβώς. Και ενδεχομένως να λύνει το Συριακό, με την Κίνα για οικονομικά ζητήματα, με την Ευρώπη για θέματα οικονομίας κτλ. Τι προβλέπετε ότι μπορεί να συμβεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες? Γιατί φαίνεται ότι ο χρόνος για τον Ερντογάν είναι λίγος. Θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα πλέον, προχωρημένα τετελεσμένα σε βάρος της Ελλάδος, μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Άρα έχουμε μπροστά μας λιγότερο από δύο μήνες. Ο Ερντογάν τι κάνει λοιπόν? Ο Ερντογάν κάνει μια
προβολή ισχύως, κάνει μια προβολή ηγεμονικών αξιώσεων. Ουσιαστικά σε δύο επίπεδα, το πρώτο αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και εκεί αυτό το οποίο κάνει ασκώντας εκκλησιαστική διπλωματία είναι ότι μας λέει και προς τη διεθνή κοινότητα ότι θα πάρω με το ζόρι αυτά τα οποία μου αναλογούν κατά την κρίση του πάντοτε. Και το δεύτερο είναι ότι έχει μια αναθεωρητική πολιτική απέναντι στο status quo του Αιγαίου. Γιατί όλα αυτά, γιατί θεωρεί ότι είναι η στιγμή κατάλληλη, έχει το παράθυρο της ευκαιρίας να τα κάνει όλα αυτά, για τους λόγους που προαναφέραμε, αλλά και για ένα δεύτερο λόγο, διότι ο Ερντοάν ουσιαστικά στο εσωτερικό στείνει την υστεροφημία του πάνω στην αλλαγή ταυτότητας της Τουρκίας. Δηλαδή από ένα κοσμικό και μαλλικό κράτος έχει μετεξελίξει την Τουρκία σε μια νεοοθωμανική αυτοκρατορία. Αυτό ονειρεύεται. Αυτό όμως τον φέρνει σε σύγκρουση με την, κληρονομιά του Κεμάλ και ουσιαστικά με κάθε τι το οποίο έχει ο Κεμάλ και με τη συνθήκη της Λοζάνης πάνω απ' όλα. Όλα αυτά το καθιστούν επικίνδυνο. Και βλέπουμε ότι κάνει μια κλιμάκωση σε έναν τέτοιο βαθμό που είναι, δυσκολεύεται κανείς να δει πώς θα μπορέσει να αναδιπλωθεί από μια τέτοια κλιμάκωση. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχει μπει σε ένα δρόμο, κύριε Αρβανιτόπουλε, από τον οποίο του είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αναδιπλωθεί και να κάνει βήματα προς τα πίσω. Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο είναι τα στελέχη του που ακολουθούν, και είναι και το δηλητήριο που ενσταλάζει στην τουρκική κοινωνία και ακριβώς, το φανατισμό που ενσταλάζει στην τουρκική κοινωνία. Γι' αυτό λέω ότι η πρόκληση Παύλα Πυλή που αντιμετωπίζουμε σήμερα από την Τουρκία είναι η κρισιμότερη από το 1974, από την εισβολή δηλαδή στην Κύπρο. Άρα τι προβλέπετε ως εξελίξεις τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, έτσι. Μιλάμε για εβδομάδες τώρα, Είχαμε σήμερα και αυτό το οποίο διέρευσε η ΒΕΛ. Ναι. Δεν ξέρει κανείς αν αυτό αληθεύει. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Europost μεταδίδει ότι έχουμε διάψευση επίσημη από την τουρκική κυβέρνηση. Τι θα έλεγε άλλωστε η τουρκική κυβέρνηση. Αλλά εγώ θα επιμείνω το γραφείο της Die Welt, τα έλεγα και το πρωί στο Sky, στο Δημήτρη Οικονόμου και στη Μαρία Αναστασοπούλου. Θα επιμείνω ότι το δημοσίευμα είναι γραμμένο από βαριά ονόματα που στελεχώνουν το γραφείο της Die Welt, το μόνιμο γραφείο στην Τουρκία, σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από ανώτατη πολιτική, αλλά και στρατιωτική πηγή. Και φαίνεται ότι αληθεύει το σχετικό δημοσίευμα. Δηλαδή, να το πούμε και να το θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, ότι ο Ερντογάν κάλεσε πτεράρχους, ναυάρχους και στρατηγούς και τους είπε θέλω ή να βυθίσετε ένα καράβι της Ελλάδος πολεμικό ή να ρίξετε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο. Δεν θέλω νεκρούς, αλλά θέλω να πάρει η Ελλάδα το μήνυμα. Και ότι και αυτοί πάντως του είπαν πως αυτή η κλιμάκωση δεν είναι δυνατή όπως μας τη ζητάς και ναι, με αυτόν τον τρόπο δεν προχώρησαν σε θερμό επεισόδιο. Αλλά φαίνεται, ασχέτως αν αληθεύει ή αν είναι το έγκυρο το δημοσίευμα, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι συνάδεια, θέλετε, με όλη την τακτική που εκδηπλώνει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν. Δηλαδή, τι κάνει ο Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν, κύριε Παγιωτόπουλε, και επειδή έχετε χρηματίσει υπουργός άμυνας, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ο Ερντογάν καταλαβαίνει και επειδή αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το 96 τα Ήμια, έχουμε καθολική έξοδο των ενόπλων δυνάμεων αν θέλετε, τοποθέτηση του ναυτικού, την ανάπτυξη των ναυτικών δυνάμεων σε όλο το Αιγαίο κτλ. Ο Ερντογάν καταλαβαίνει ότι απέναντί του έχει ικανή αποτρεπτική ισχύ. Αυτό. Και άρα μια γενικευμένη σύραξη δεν είναι κάτι που είναι χωρίς ρίσκο για αυτόν, το αντίθετο θα έλεγα. Αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι μας προκαλεί σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, για να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο το οποίο θα μπορέσει να το στρέψει εναντίον μας, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι με αυτή τη τακτική, είτε δηλαδή προκαλώντας ένα θερμό επεισόδιο που από στρατιωτική γρήγορα θα γίνει κρίση πολιτική, καθίζοντάς μας σε ένα τραπέζι των διαπραγματεύσεων,
ή με την τακτική του εκφοβισμού, όπου θεωρεί ότι εμείς θα υποχωρήσουμε και δεν θα αντέξουμε και θα ζητήσουμε τον διάλογο, θέλει να μας καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Με τους γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο Ερντογάν στο τραπέζι με συνέπεια και συνέχεια θα βάλει όλες τις τουρκικές αξιώσεις, τις οποίες έχει η Τουρκία μετά το 1974 βάλει για το Αιγαίο. Συν το ζήτημα των κοιτασμάτων, συν το ζήτημα της Θράκης και ούτω καθεξής. Θα ανοίξει δηλαδή μία παλέτα από αξιώσεις, όπου βεβαίως εμείς θα μείνουμε σταθεροί, γιατί κάθε κυβέρνηση, ασχέτως αν ορισμένοι ανόητοι μιλάνε για απραξία, δεν υπήρξε ποτέ απραξία. Υπήρξε μία σταθερή γραμμή. Σωστό. Ότι εμείς μιλούσαμε πολύ σωστό. Τουρκία για την διευθέτηση ενός ζητήματος. Εάν δηλαδή η αποτροπή και η στεναρή στάση είναι απραξία και αν για αυτούς και κινητικότητα σημαίνει να καθίσω να συζητήσω κυριαρχικά μου ζητήματα, προτιμώ την απραξία, κύριε Παναγιώτο. Το λέτε καλά και στέλνετε λοιπόν, και ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν εδώ είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως ο Πρωθυπουργός το έχει τονίσει, σε συνέχεια όλης αυτής της γραμμής όλων των ηγεσιών, με την εξαίρεση του Σιμίτη, ο οποίος διολύστηκε στη Μαδρίτη και αναγνώρισε ζωτικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Ζωτικά συμφέροντα, ακριβώς. Έτσι. Με όλες οι υπόλοιπες ελληνικές κυβερνήσεις ουσιαστικά είπαν ότι εμείς κοιτάμε τότε για την υφαλοκρηπίδα, δεν υπήρχαν οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και τώρα έχουμε προσθέσει και το ζήτημα φυσικά των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Εδώ όμως θέλει μια πάρα πολύ ακτιβιστική διπλωματία στους εταίρους και συμμάχους. Να τους πούμε ότι εδώ δεν είναι αρκετό να μας λέτε ότι αποκλιμακώστε να πάμε σε ένα διάλογο. Mm-hmm. Πρέπει να πάτε το επόμενο βήμα και να πείτε Ακριβώς. ότι και στο διάλογο δεν Ακριβώς. πρόκειται, κύριε Ερντογάν, να δεχτούμε τις παράνομες διεκδικήσεις σου. Ότι εδώ πάμε σε ένα διάλογο με συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία έχουμε συζητήσει. Και μόνον με αυτά. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ενδώσει στις παράλογες και παράνομες αξιώσεις του Ερντογάν. Πολύ σωστά. Γιατί θα είναι ήττα για την Ευρώπη, όχι μόνο για μας. Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι μόνοι που το αντιλαμβάνονται αυτό και το αντιλαμβάνονται ότι έχουμε συγκλίνοντα συμφέροντα αυτή τη στιγμή είναι οι Γάλλοι. Είναι οι Γάλλοι, όπως το λέτε. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσει η συνεργασία. Βεβαίως. Διότι οι Γάλλοι είδαν την Τουρκία να μπαίνει σφίνα στο δυτικό του χώρο, στη Μεσόγειο και στην Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη κτλ. Γιατί αυτό είναι ο δυτικό χώρο παραδοσιακά για του Γάλλου. Οπότε συγκλίνοντα συμφέροντα με την Ελλάδα. Είναι έτσι. Λοιπόν, κύριε Μαρτόπουλε, λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ξέρω ότι αύριο πετάτε για Αμερική. Και με την Αμερική. Διότι, προσέξτε, το αμερικανικό κατεστημένο ορθά έχει εκτιμήσει την απομάκρυνση της Τουρκίας, ορθά έχουμε αναβαθμίσει τις σχέσεις μας με την Αμερική, ορθά έχουμε διευρύνει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά αυτό πρέπει να συνοδεύεται από την αντίληψη ότι η Ελλάδα, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός του Τραμπ, ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος. Ακριβώς. Και η Αμερική πρέπει να μας στηρίξει σε αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, αύριο πετάτε για Αμερική και θα έχω, πιστεύω, τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες να βγούμε και από εκεί με Skype για να έχουμε τα νεότερα και για τις εσωτερικές προεκλογικές αμερικανικές πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για το πώς βλέπετε τις εξελίξεις εδώ στη Μεσόγειο από την οπτική πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και του ακαδημαϊκού και πολιτικού κόσμου της Αμερικής. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μία φράση. Ναι. Η πολιτική αυτή τη στιγμή της Ελλάδας μέχρι στιγμής είναι άριστη. Αποτροπή είναι το ένα σκέλος. Διπλωματική κινητικότητα στους διεθνείς οργανισμούς και σύσφιξη διμερών συμμαχιών. Γαλλία, Αμερική, Ισραήλ. Σύσφιξη και πολλαπλασιασμός διμερών συμμαχιών. Πολύ καλά τα λέτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό ταξίδι. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην Υπουργός, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Τάφτς στην Μασαχουσέτη και βεβαίως κατέχει εκεί την έδρα Κωνσταντίνου Καραμαλή και καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον κύριο Γιώργο Ελευθερίου, Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αλλαγή θέματος, δύο μεγάλα θέματα, τα θέματα που απασχολούν την ελληνική οικογένεια, κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα. Τα ελληνοτουρκικά, το διεξήλθαμε για απόψε,
κορονοϊός, το δεύτερο. Κύριε Ελευθερίου, μας έχετε συνηθίσει να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Ευθύ το ερώτημα, ανησυχείτε για έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού τις αμέσως επόμενες μέρες και εβδομάδες? Καταρχάς, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και πάω ευθύς αμέσως στο ερώτημά σας. Η αύξηση των κρουσμάτων είναι όντως ανησυχητική. Αυτό όμως που κατά τη γνώμη μου έχει μεγαλύτερη σημασία να παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι τις εισαγωγές στα νοσοκομεία μας και τον αριθμό των νοσηλευωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ευτυχώς βλέπουμε ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν δέχονται μεγάλη πίεση, τουλάχιστον προς το παρόν. Έχουμε 38 νοσηλευόμενους από COVID. Από ό,τι ξέρω, είναι το 20% των διαθέσιμων κρεβατιών κατελημένο αυτή τη στιγμή. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ικανό περιθώριο ασφάλειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε. Παρεπιπτόντως, κύριε Ελευθερίου, μου επιτρέπετε, γιατρέ μου, ναι. Διαβάζω στο europos.gr και έχει αναρτηθεί πολύ νωρίς ότι το βλέπω και σε άλλα site βεβαίως και στο εθνος.gr, αλλά ναι. Το διάβασα από το europos.gr ότι είναι θετικό στον κορονοϊό και ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Μάλιστα. Επειδή είμαστε ειδησογραφική εκπομπή και οι εξελίξεις διαμορφώνονται από ώρα σε ώρα, πρέπει τις εξελίξεις αυτές να τις μεταφέρουμε. Ερχόμαστε λοιπόν πίσω στη δική σας πρόβλεψη, τι πρόκειται να γίνει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Κοιτάξτε, η ανησυχία είναι ότι καθώς οι νέοι μας που γυρίσαν από τα νησιά τώρα πλέον είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, τι επίπτωση θα έχει αυτό στις πιο μεγάλες ηλικίες? Η αύξηση των κρουσμάτων εξηγείται από το γεγονός αφενός ότι υπήρξε μια κινητικότητα στην οικονομία, είχαμε και κάποιους τουρίστες, κινηθήκαμε και εσωτερικά, αλλά αυξηθήκαν κατά πολύ και ο αριθμός των τεστ που γίνονται. Αυτό είναι γεγονός. Βεβαίως. Άρα διαπιστώνουμε πολύ περισσότερα κρούσματα. Το ευίωνο είναι ότι παρά τα περισσότερα κρούσματα δεν έχουμε σοβαρές νοσηλίες, άρα δεν δέχεται μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας και εκεί είναι που πρέπει να επικεντρώσουμε. Θα πρέπει λοιπόν τις επόμενες μέρες οι νέοι κυρίως να δείξουν πειθαρχία, γιατί δυστυχώς βλέπουμε αρκετά φαινόμενα απειθαρχίας. Και κάποιες δημοσιολογικές καταστάσεις ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, θα έλεγα ότι αυτά είναι, επιτρέψτε μου, μόνο για αφελείς. Βεβαίως και υπάρχει, βεβαίως και πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας, πρέπει να προστατεύσουμε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες πρέπει μας. Να πούμε, επειδή έχουμε συνεχή ροή ενημέρωσης, γιατρέ μου, πάλι σας διακόπτω και ναι. Ζητώ την κατανόησή σας. Βεβαίως. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχουμε ένα νέο νεκρό δυστυχώς. Και είναι από τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας από το γυροκομείο στο Ασβεστοχώρι. Είδατε τι συνέβη εκεί. 24 γίνονται 275 λοιπόν νεκροί. Ναι, κοιτάξτε, είδατε τι συνέβη στο Ασβεστοχώρι. Ένας νέος εργαζόμενος πήγε και δυστυχώς μετέδωσε τον ιό σε ευπαθείς ομάδες και υπερήλικες. Κοιτάξτε, έκανε ολέθριο σφάλμα ο νέος εργαζόμενος, αλλά έκανε ολέθριο σφάλμα και η πολιτεία, που δεν είπε πολύ νωρίτερα ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές και μάλιστα στα γυροκομεία, που είναι ζώνη υψηλού κινδύνου και το ξέρουμε από την αρχή της εμφάνισης της επιδημίας, θα πρέπει από εβδομάδα σε εβδομάδα να κάνουν τεστ και εν πάση περιπτώσει όσοι γυρίσουν από τις διακοπές τους πρέπει πριν πάνε στα γυροκομεία να κάνουν τεστ κορονοϊού, κύριε Γενική Γραμματέα. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε, αλλά είναι και θέμα ατομικής ευθύνης. Σύμφωνα, δηλαδή, εντάξει, η ατομική ευθύνη πρωτίστως. Αλλά Βεβαίως. Και το κράτος το έχουμε για να παρεμβαίνει, να ασκεί πολιτική και να προστατεύει τη δημόσια υγεία, όπως σωστά το έκανε ο Πρωθυπουργός, σωστά το έκανε η κυβέρνηση με τις αποφάσεις που πήραν στην πρώτη φάση. Μετά δεν ξέρω γιατί χαλάρωσαν ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και άλλοι αρμόδιοι. Πάντως, αυτή τη στιγμή ισχύει αυτό, όσοι γυρνίζουν από τις διακοπές τους και δουλεύουν σε δομές υγείας, είναι υποχρεωμένοι να ελεγχθούν για COVID-19. Άργησε λίγο να το κάνει η κυρία Μιχαηλίδου. Έπρεπε να το έχει κάνει πολύ νωρίτερα. Ήδη έχουμε πολλούς νεκρούς. Είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Βεβαίως. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα έλεγα κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτή τη στιγμή γίνονται τεστ. Λοιπόν, έτσι, τι προβλέπετε εσείς στις επόμενες εβδομάδες? Δεν μου είπατε. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων. Θα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι από τις 28 Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσει και ο εμβολιασμός για τη γρίπη και να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι πρέπει. Από πότε θα ξεκινήσει, για πείτε το πάλι. Από τις 28 Σεπτεμβρίου θα συνταγογραφείτε το εμβόλιο. 28 Ενάτου λοιπόν θα συνταγογραφούνται
τα αντιγρυπικά εμβόλια. Και θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως, τουλάχιστον οι μεγάλοι σε ηλικία και οι ευπαθείς ομάδες, καθώς και οι εργαζόμενοι σε υγειονομικούς σχηματισμούς, να κάνουν το εμβόλιο. Διότι φανταστείτε να έχουμε μια διπλή επιδημία γρίπης και COVID-19. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα είναι πολύ κρίσιμο αυτή τη φορά να μην ξεχάσουμε να εμβολιαστούμε. Τώρα η πρόβλεψη είναι ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα. Είναι κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα, καθώς συμπληρώνονται οι 14 μέρες από την επιστροφή των περισσότερων από τις διακοπές μας και ευελπιστούμε ότι θα παραμείνουν τουλάχιστον εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας στα ίδια επίπεδα. Να πω για τους νεκρούς επίσης ότι σε πολύ μεγάλο συντριπτικό ποσοστό είναι οι περίληκες και άτομα που είχαν προϋπάρχοντα νοσήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν και οι νέοι. Δεν πρέπει να δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να πω άλλη μια φορά τα μέτρα, γιατί ποτέ δεν θα πρέπει να κουραζόμαστε να τα λέμε. Φοράμε τη μάσκα μας, πλένουμε τα χέρια μας όταν γυρίζουμε σπίτι ή πάμε στις δουλειές μας και κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας. Επίσης να πω για τα σχολεία, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα για το αν πρέπει ή όχι να φοράνε μάσκες στα παιδιά, θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας φορώντας μάσκες. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αλλά και τα παιδιά στην ορθή χρήση της μάσκας. Γιατί δεν φτάνει μόνο να πολύ, τη φοράμε. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πρέπει να μάθουμε και πώς θα τη φοράμε. Πολύ σωστό. Εμείς ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είμαστε διατεθειμένοι με τη βοήθεια των τοπικών ιατρικών συλλόγων να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση και των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών πολύ σωστό, μας. Πολύ σωστό, γιατρέ μου. Τέλος, επιτρέψτε μου μία τελευταία κουβέντα. Ελάτε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, όλη αυτή η προσπάθεια θα κριθεί στην αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να προχωρήσει στο σχετικό διάλογο. Σαφής. Και σαφές το μήνυμα προς την κυβέρνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Ελευθερίου, γνωστό γιατρό, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε εδώ. Με το γιατρό μας τελειώσαμε. Θα επανέλθουμε αύριο με φρέσκες ειδήσεις για αυτά που συμβαίνουν. Όπως είπα πριν, θετικό στον κορονοϊό ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός. Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει. Ορισμένες φορές αράζει μέσα σε ένα εφιαλτικό σκηνικό και πρέπει με υπευθυνότητα, με συνέστημα, αν θέλετε, ατομικής ευθύνης, αλλά και με μια πολιτεία που θα παρεμβαίνει και θα δίνει λύσεις, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Προσέξτε τον εαυτό σας. Σχολαστικότητα στην τήρηση των μέτρων προφύλαξης και προστασίας και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά να αισιοδοξείτε, γιατί ναι, θα αντιμετωπίσουμε κλιμάκωση των απειλών και των εκβιασμών, ίσως και πρόκληση θερμού επεισοδίου, αλλά η Ελλάδα είναι εδώ, είναι ισχυρό κράτος, έχουμε ορισμένες από τις καλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ, με το καλύτερο έμψυχο δυναμικό, τιμούμε και τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων και όλους όσους υπηρετούν εκεί, από τους στρατηγούς μέχρι τον πιο απλό και νεαρό πλήτη. Ξέρει ο Ερντογάν τι έχει να αντιμετωπίσει αν κάνει το απονενοημένο διάβημα και δεν θα το κάνει όσο είμαστε αποφασισμένοι να του δώσουμε μια υπερπολαπλάσια σε δύναμη και αυστηρότητα ελληνική απάντηση. Λοιπόν, Γιώργος Μελιγκόνης με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε ένα δίωρο χορταστικό δελτίο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο και γύρω στα μεσάνυχτα με επίσης από ό,τι βλέπω εκλεκτούς καλεσμένους η φίλη μου η Αναστασία Γιάμαλη με τον Σπύρο Σουρμελίδη. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ στις 9. Μην μας χάσετε αύριο. Θα πούμε όπως πάντα τα πράγματα με το όνομά τους και θα βγάλουμε στη φόρα αυτά που σας κρύβουν οι άλλοι. Καλό βράδυ!